Είμαστε εδώ στο Άστρος, δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, από τα πούλητα του Λεωνιδίου, για να μιλήσουμε με τους πολίτες στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα κρίνει το μέλλον της χώρας για την επόμενη τετραετία, αδιατάραχτα, αλλά όχι μόνο τετραετία. Διότι αυτό που κρίνεται σήμερα είναι αν θα μπορέσουμε να μειώσουμε την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους, διαπραγμάτευση θα κάνουμε μεθαύριο, τον Νοέμβριο, έχει κλείσει αυτή η συμφωνία να γίνει η διαπραγμάτευση, και ταυτοχρόνως αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε σταδιακά να βγούμε από την κρίση προς όφελος των πιο ασθενέστερων οικονομικά, των φτωχότερων συμπολιτών μας, ώστε η ανάπτυξη να μην είναι ξανά για τους πλούσιους, τους επιτίδιους, τα μεγάλα παράνομα συμφέροντα της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, αλλά να είναι για ολόκληρο τον κόσμο, με υγεία, παιδεία και αξιοπρεπείς συντάξεις. Ξέρουμε ότι περνάμε μέσα από δυσκολίες, οι οποίες προσδιορίζονται από το μνημόνιο που εκβιαστικά επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό από τους εταίρους. Αλλά ποιος μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες καλύτερα? Οι παλιοί, αυτοί που ευθύνονται επί 40 χρόνια για το κατάδυμα της χώρας, ή εμείς, η νέα πολιτική και ελπιδοφόρα δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο 4 μήνες κατά ασφυκτικές πιέσεις και εκβιασμούς κυβερνήσαμε και που τώρα ζητάμε να μας δοθεί η ευκαιρία για 4 χρόνια να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα με κοινωνική δικαιοσύνη, ένα πρόγραμμα προς όφελος των πολλών και όχι προς όφελος των λίγων.